Έτσι λοιπόν, σας λέω κατευθείαν ότι θα ξεκινήσουμε αμέσως τώρα με τον πρώτο μας καλεσμένο, που είναι από την Δημοτική Παράταξη Κάλυμνος, Δύναμη Προοπτικής του Δημήτρη Διακομιχάλη, ο κύριος Γιώργος Κορφιάς. Αμέσως μετά θα βλέπετε ότι είμαστε ήδη εδώ έτσι στην οθόνη σας. Αμέσως μετά όμως θα υποδεχθούμε από την ΚΟ την υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλο, κυρία Ζέτα Τσίρπανλή, με την παράταξη του Γιώργου Χατζημάρκου. Και στο τελευταίο μέρος της εκπομπής θα παρακολουθήσετε τι μας είπε νωρίς το πρωί σε μια συνέντευξη που μας έδωσε μέσα στα δέντρα, μέσα στη φύση, η κυρία Καλλιόπη Πατέλη, υποψήφια με τη δημιουργική συνεργασία του Μιχάλη Μπούκη. Καλωσορίζω τον κύριο Γιώργο Κορφιά. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε? Γεια σας, κύριε Εύη. Είσαστε καλά? Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι να βλέπω ανθρώπους να είναι μέσα στα κοινά, να θέλουν να προσφέρουν, να θέλουν να σχολιάσουν τα καλώς ή τα κακώς κείμενα του τόπου και να δίνουν τον εαυτό τους μέσα από το λίγο χρόνο που έχουν. Έτσι, κύριε Κορφιά? Ναι, εγώ. Εντάξει, δεν είμαι ο άνθρωπος ο οποίος μπαίνω στο συνδυασμό του κύριου Διακομιχάλη για να συμπληρώσω το ψηφοδέλτιο. Είμαι σχεδόν 20 χρόνια δημοτικός σύμβουλος στους Λειψούς. Βέβαια. Και ήμουνα και εκλέχθηκα την τελευταία φορά με την περιφέρεια, στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, με το συνδυασμό του Μπενέτου Σπύρου. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και έχω μια εμπειρία γιατί. Μεγάλη εμπειρία μπορώ να πω, γιατί θύτεψα δίπλα σε ένα Μπρίτανη της τοπικής αυτοδιοίκησης, τον κύριο Μπενέτο. Σωστό. Και έχω πάρει πάρα πολλά στοιχεία από την περίοδο που ήταν δήμαρχος. Ναι, και σε πολύ καλές εποχές και ένας άνθρωπος δημιουργικός, ναι, εργατικός με τον τρόπο του, που τον τίμησε πάνω από 20 και χρόνια, ναι, η τοπική εκεί κοινωνία. Και εγώ ήμουνα γύρω στις 4 τετραετίες. Μάλιστα. Και αντίπαλος και συμπαίκτης ή αντίπαλος με τον κύριο Σπύρου. Και έναν άνθρωπο για να τον μάθεις πρέπει να τον παίξεις και λιγάκι αντίπαλο. Έτσι. Για να μάθεις τα κόλπα του. Λοιπόν, ναι, και το πώς αντιδρά. Ε. Έχω εμπειρία και θέλω να βοηθήσω μέσα από την παράταξη του κυρίου Διακομιχάλη και εγώ μπορώ να προσφέρω κάτι. Και νομίζω ότι ο κύριος Διακομιχάλης είναι ο πιο ιδανικός αυτή τη στιγμή να ηγηθεί της δημαρχίας μας. Όμως, επειδή τα είχαμε πει και την προηγούμενη φορά και τέλος πάντων έτσι κάναμε την κριτική μας, τους σχολιασμούς μας, πέρασαν όλο αυτό το διάστημα που πέρασε. Κάθε δημοτική αρχή θα κάνει τα όσα μπορεί, έτσι. Υπάρχουν τα καλώς κείμενα, υπάρχουν πράγματα και δυσκολίες. Όμως κάτι φτιάχνει για κάθε τόπο, κάτι δρομολογεί. Ο καθένας κάτι προσφέρει. Πώς είδατε εσείς, θα μπορούσαν, ναι, να γίνουν και πολλά άλλα πράγματα, ναι, εγώ δεν, που θεωρείτε δεν, ότι υπάρχει προσέρω, μια αδυναμία? Εγώ δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος θα ισοπεδώνει όλα. Ακριβώς. Αλλά θέλω να πω, ας πούμε, ότι η δημαρχία, ας πούμε, του κυρίου Γαλουζή, η πενταετία αυτή, καταρχήν το παρεμπόριο, ας πούμε. Είδατε ότι πια δεν υπάρχει αμάξι στο δρόμο, ας πούμε. Το παρεμπόριο τελείωσε όλος διόλου, ας πούμε. Δηλαδή, αυτό το λέω ηρωνικά, δηλαδή. Δεν είναι. Δηλαδή, υπάρχουν πράγματα που σε βγάζουν έξω από τα όρια. Δηλαδή, έχει φτάσει σε σημείο. Πάντως, μειώθηκε σε ένα βαθμό τώρα, τίποτα, επειδή το τίποτα. Λέτε. Έχω παράπονα. Τουλάχιστον από τους δρόμους. Όχι, έχω παράπονα από αυτούς που κάνουν τον παρεμπόριο. Είμαστε παγκόσμια πρωτοτυπία και εδώ. Δηλαδή, παραπονιούνται γιατί αυξήθηκε πάρα πολύ το παρεμπόριο και δεν μπορούν να βγάλουν μεροκάματο. Δηλαδή, έφτασε στο σημείο αυτοί που κάνουν τον παρεμπόριο να έχουν πρόβλημα τώρα. Γιατί σου λέει, εντάξει, είπαμε είμαστε 20, 30, γίναμε 50, 60, έχει γίνει πια η κατάσταση. Εντάξει, δηλαδή και ήδη. Είναι και η δημοτική αστυνομία, έτσι. Και γενικότερα ποιος έλεγχος γίνεται. Και ήδη που κάνουν το παρεμπόριο παραπονιούνται τώρα. Και έχουν δίκιο. Δηλαδή, είναι. Επειδή έχω ζήσει Λειψούς, Λέρο, Πάτμο, σε αυτό το τρίγωνο, ας πούμε, δεν υπάρχει ένα αμάξι στον δρόμο. Εσείς βέβαια είσαστε και άνθρωπος επαγγελματίας της παραλιακής ζώνης πάρα πολλά χρόνια. Του τέστην έχετε και λόγο και άποψη και για τα τεκτενόμενα εκεί. Βέβαια. Που θέλουμε να πιστεύουμε βέβαια ότι αυτό το κομμάτι πια βρίσκει το δρόμο του και με τη βοήθεια της κυβέρνησης. Εγώ έζησα 11 χρόνια. Ναι. 11 χρόνια είμαι κάτω στο λιμάνι. Έτσι. Αυτό που με εξόργησε κάποια στιγμή δηλαδή και έφτασε στο σημείο δηλαδή και να ασχοληθώ, να αρχίσω να ασχολούμαι ενεργά με τα τεκτενόμενα, ήταν το λιμάνι. Το λιμάνι της Καλύμνου είναι το μεγαλύτερο, ίσως το δεύτερο, τρίτο μεγαλύτερο λιμάνι του Αιγαίου. Ναι. Εμείς έχουμε μια τεράστια πρίκα το λιμάνι μας. Κυρία Εύη, από αρκετά τον χρόνο τα μέρη που είχαν λιμάνια αναπτυσσότανε. Ήτανε πηγή πλούτου. Το λιμάνι είναι πηγή πλούτου. Ναι, εμπορίου, βεβαίως. Και στην Καλύμνο, δυστυχώς, το λιμάνι μας
έφτασα σε σημεία, επειδή είχα την καρέκλα και έβλεπα προς το λιμάνι, να γυρίζω την καρέκλα μου πάρα πολλές φορές ανάποδα για να μην πάθω κανένα καρδιακό επεισόδιο. Να έρχεται τώρα κότερο, να γυρίζει γύρω-γύρω το λιμάνι. Να μην βρίσκει χώρο. Να μην βρίσκει χώρο και να φεύγει. Και να έχουμε το μεγαλύτερο λιμάνι, εγώ πιστεύω ότι είναι το μεγαλύτερο λιμάνι σε χώρους του Αιγαίου. Επειδή έζησα στο Λείψο και είναι ένα οργανωμένο λιμάνι και της Πάτνου και της Βλέρου, λέω είναι δυνατόν η Κάλυμνος, η οποία είμαστε η πρώτη ναυτική δύναμη, αλλιευτική δύναμη, ναυτική δύναμη, να μην μπορέσουμε να οργανώσουμε το λιμάνι. Έγινε χωροθέτηση του λιμανιού. Καμία εφαρμογή η χωροθέτηση. Όπου θέλει κανένα αράζει, όπου θέλει. Δεν εκμεταλλευόμαστε το λιμάνι. Ειδικά ο χώρος του λιμανιού κάτω έχει τόσο πολύ υποβαθμιστεί. Όταν ερχόταν στο μαγαζί μου τώρα ξένος και να μου λέει, σε παρακαλώ, μου λέει τουαλέτ. Επιτρέπεται τώρα να έρχεται ο ξένος, ας πούμε, και μου ζητά τουαλέτα. Εδώ μεταξύ, στα μπακάλικα τα δικά μας, λόγω περιορισμού χώρου, οι τουαλέτες καταλαβαίνεις τι γίνεται. Και ντρεπόμουν κιόλας να του πω, πήγαινε μέσα. Ναι, μεγάλο κεφάλαιο αυτό που ανοίγεται. Και έβλεπε στον άνθρωπο την αγωνία. Ναι. Την αγωνία να πηγαίνεις κάτω στο λιμάνι, ας πούμε, και να είναι κλειστή η τουαλέτα, ας πούμε, και να κάνονται απλά. Ναι, ή να είναι σε μαύρο χάλι, ναι. Ή πήγαινα στο λιμάνι καμιά φορά που περίμενα κάτι από την ΚΟ, να κάθεται στις γωνίες ο κόσμος, στις γωνίες, να κάθεται στις γωνίες. Για να, από τον ήλιο, να μην έχει 5 χρόνια να μην μπορούν να βάλουν μια ομπρέλα κάτω στο λιμάνι, ένα στέγαστρο, κάτι ας πούμε, να προστατευτεί ο κόσμος. Μιλάμε για εγκατάλειψη και λογικό είναι γιατί είναι αυτή η εγκατάλειψη. Λογικό είναι, γιατί το λιμενικό ταμείο την τελευταία ειδικά πενταετία ήταν ακέφαλο, δεν υπήρχε κανένας. Τον κύριο Τηλιακό που είχαν, ο άνθρωπος τον εμπερδέψανε με 10 δουλειές. Τι μπορούσε να κάνει. Αντιδήμαρχος. Εντάξει, πάντα λέει, υπάρχει μια καλή συνέχεια και μια συμπλήρωση. Δυστυχώς, σε όλα αυτά. Είναι ένας άξιος άνθρωπος. Ο άξιος, αλλά δεν μπορείς να κάνεις 5 πράγματα συγχρόνως, ας πούμε. Είναι αδύνατο, ας πούμε. Και έμεινε το λιμενικό ταμείο 5 χρόνια πίσω. Αμαρτία, ας πούμε. Α, πάρουμε τον έξω μόλο, ας πούμε. Το τι τραβάει ο κόσμος για να πάει στο καράβι. Γιατί? Φωτισμό επίσης. Φωτισμό που γιατί, θέλει, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι τόσο μεγάλη. Δουλειά να κάνεις για τουαλέτα, μια χημική τουαλέτα, να βάλεις 5 χημικές τουαλέτες στο λιμάνι. Δηλαδή είναι. Εγώ έφτασα σε σημείο. Εννοείται ότι είναι πράγματα που δεν θέλουν πολύχρονες μελέτες. Τίποτα. Έτσι, και να βάλεις όλα ένα στέγαστρο. Εάν έλεγες στους καλύμνιους αυτούς που ασχολούνται με τα στέγαστρα, ελάτε από ένα μεροκάματο, ακάμε ένα στέγαστρο να μην κάθεται ο κόσμος στον ήλιο. Δηλαδή γίνανε τέτοια εγκατάλειψη, αφού σήμερα που κατέβαινα κάτω για να έρθω στο σταθμό μας, αισθάνθηκα τέτοια ικανοποίηση. Που στην Καλυμιά είδα συνεργείο του Δήμου να βουλώνει τις τρύπες. Από ασφαλτό. Ναι, μια ικανοποίηση. Ναι. Λέω, ας είναι δυνατόν γιατί κάνω τη διαδρομή. Καλά, αυτό θα, έτσι κι αλλιώς έχει ψηφιστεί και από την περιφέρεια και όχι, τις τρύπες, για τρύπες μιλάμε. Ναι, εντάξει, όχι, αλλά θα γίνει ασφαλτόστρωση όμως έτσι κι αλλιώς. Έχει ψηφιστεί. Αλλά εγώ επειδή πάω κάθε μέρα 2-3 φορές την ημέρα στο καντούνι με το μηχανάκι μου, το οποίο δεν είναι καλύτερο. Τρέμω. Πέφτω σε λακκούβε συνέχεια σε αυτά. Προχθές έπεσα σε λακκούβα, έσβησα το μηχανάκι. Λέω, αν είναι δυνατόν. Και όλη αυτή η ιστορία είναι ένα μεροκάματο. Αλλά δεν το κάνουνε. Γιατί δεν ασχολούνται με το αντικείμενο. Άρα μας λέτε ότι τελικά μερικά πράγματα τα οποία είναι μικρά, εύκολα και χωρίς μεγάλο κόστος. Τίποτα κόστος. Όμως δυσκολεύει την καθημερινότητα. Ο Δήμος προχθές άκουσα ότι έχει 3 εκατομμύρια λεπτό πλεόνασμα. Και μου θυμίζει κάτι το πλεόνασμα αυτό. 3 εκατομμύρια. Επιτρέπεται τώρα ο Δήμος. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ στη λειτουργία στο Λειψό που έκανα 20 χρόνια. Πάντοτε οι Δήμοι είναι τσίμα-τσίμα, ας πούμε, να βγάλουν τα έξοδά τους. Να... Εντάξει, εδώ, λέτε... όχι ότι είναι άσχημο το να έχει ένας Δήμος πλεόνασμα. Πολύ άσχημο. Αλλά... Όταν να σου κάνει, αλλά δεν να τα χρησιμοποιήσει. Έχεις τόσα να κάνεις δηλαδή και έχεις 3 εκατομμύρια. Άρα δεν δημιουργείς. Και πόσο μάλλον όταν μας λένε ότι δεν υπάρχουν χρέη πλέον, είμαστε στο πράσινο φως. Λέει, έχουμε καθαρά χέρια. Βέβαια θα έχεις καθαρά χέρια. Άμα δεν κάνεις τίποτα, θα έχεις καθαρά χέρια. Εγώ ξέρω ότι τα χέρια λερώνονται άμα φτιάχνεις. Μουζουρώνονται, κάνονται. Άμα δεν κάνεις τίποτα, τα χέρια είναι λευκά. Άρα, εσείς κύριε Κορφιά, από την πλευρά σας και που εμπιστεύεστε για άλλη μια φορά τον Δημήτρη Διακομιχάλη, σίγουρα έχετε και κάποια πράγματα κατά νου. Που του λέτε, που πρέπει να δρομολογηθούν και όλα αυτά που είπατε. Εγώ ήμουν καπετάνιο στα βαπόρια. Ναι. Άρχισα να ταξιδεύω από το 1972. Έχω εμπειρία στα θέματα αυτά και τέτοια. Και ο σκοπός μου είναι, αν μπορέσουμε, όχι για να για θέση, εγώ δεν είμαι. Εγώ έχω αυτογνωσία γιατί στην Κάλυμνο, το έχω ξανααναφέρει, αλλά επειδή είναι άλλη εκπομπή, το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει αυτογνωσία. Αυτό το έχω δει από την πρώτη μέρα που ήρθα στην Κάλυμνο, γιατί είμαι 15 χρόνια τώρα μόνοι μας στην Κάλυμνο. Λες του αλουνού, εσύ θα γίνεις, ας πούμε, πρόεδρος λιμενικού ταμείου. Όχι, γιατί όχι.
Του λέει, δηλαδή, έχει σχέση με το αντικείμενο. Λέει, τι σημασία έχει, θα μάθω. Κοιτάξτε, αυτό όμως είναι γενικό. Όταν τον διπλωμάτη, μου τον κάνει υπουργό υγείας. Αλλά άλλη ιστορία. Είναι αλλά εδώ στην Γάλλη, υπάρξουν πράγματα. Που έχουμε, ας πούμε, 100 καπετανέους συνταξιούχους, επιτρέπεται λιμενικό ταμείο, ΑΝΕΚ, να μην έχει ένα καπετάνιο εδώ. Είναι δυνατόν, ας πούμε. Έχουμε 100 καπετανέους συνταξιούχους που περάσανε από εταιρείες, αρχικαπετανέοι, αρχιμηχανικοί. Έχουμε δυναμικό τεράστιο. Δεν επιτρέπεται η Κάλυμνος τώρα να διοικείται η ΑΝΕΚ από ένα ανέμπορα, ας πούμε. Είναι τα αποτελέσματα γνωστά. Άλλο που θέλετε έτσι να θίξετε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι, γιατί ο κύριος Ιγνατίδης, ο συνάδελφός σας, κάνει αυτή την ερώτηση και καταλαβαίνω το πνεύμα που την κάνει, ότι αφού η Καλύμνη λέει είσαστε ξύπνοι, είσαστε δυναμικοί, το λέει πολύ συχνά. Είσαστε αυτοί. Γιατί τα γύρω νησιά έχουν μια ανάπτυξη, είσαστε κάτω. Η απάντηση είναι απλή. Θα σας πω και εγώ τι μου λένε οι πολιτικοί μετά σε αυτό, για πείτε. Η απάντηση είναι απλή. Η πολιτική στην Κάλυμνο διαμορφώνεται γύρω από τη Φέκια. Εκεί διαμορφώνεται μακαρούνα, Φέκια και αυτά. Εγώ ξέρετε όταν το λέω αυτό, λοιπόν, ξέρετε τι μου απαντούν. Ότι εκεί είναι μικρότερα νησιά και είναι πιο εύκολο. Όχι, όχι, καμία. Αυτό λοιπόν, μου λένε. Όταν η πολιτική δεν διαμορφώνεται στους χώρους που παράγεται η πολιτική, που παράγεται ο πλούτος, στην Ιχθυόσκαλα, στα λιμάνια, στα εργοτάξια, στα μπακάλικα, σε αυτά, τότε. Αυτή είναι χάνετε, το αποτέλεσμα στην Κάλυμνο. Αυτή είναι η. Υπάρχουν διάφοροι αμπελοφιλόσοφοι που κάνουν όλη μέρα με το φραπέ και διαμορφώνουν την πολιτική στην Κάλυμνο. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει ο κόσμος να τους απομακρύνει. Γι' αυτό λέμε ότι δεν πρέπει πλέον να ψηφίζει κανείς με συνέστημα, με το φίλο, τον κουμπάρο, δηλαδή, τον ξάδελφο. Σήμερα είδα στο Sky, με τη λογική. Είδα στο Sky τον κύριο Διακομιχάλη. Κάθε μέρα βγαίνει σε όλα τα κανάλια. Και αφού είπε, γιατί το Διακομιχάλη προσπαθούν να το φέρουν στα γεωπολιτικά θέματα. Στα και στο τέλος, με ένα κανάλι που πιθανόν να έχει 30% ακρόαση, πετάει το ΦΠΑ. Έξυπνος άνθρωπος. Τα παίρνει πάνω του, σου λέει, μα ακούνε τώρα 2 εκατομμύρια κόσμος. Το ΦΠΑ, γιατί στη Λέρο να είναι 13. 17. 17. Και στην ΚΟ. Και, και εμείς μέσα στη μέση να έχουμε 24. Και αυτή τη στιγμή όλο το εμπόριο να το έχει πάρει η ΚΟ. Για ποιο λόγο. Αντέδρασε κανένας. Επιτρέπεται να κατεβαίνεις 10 η ώρα κάτω στο λιμάνι και να βγαίνουν 20 αμάξια από την ΚΟ. Όλο το χοντρική την πήρε. Ξέρετε, από το φθινόπωρο που το συζητάμε αυτό και ακόμη δεν έχει γίνει κάτι. Το ξέρουν όμως οι υπουργοί. Το ξέρουν οι υπουργοί του κυβερνώντος. Θέλω. Ότι δεν έχει να κάνει αυτό με το μεταναστευτικό. Όχι, όχι, όχι. Γιατί δεν κάνουν κάτι. Δεν κάνουν κάτι. Γιατί δεν το ζητάμε. Έπρεπε να το ζητήσουμε δυναμικά. Όπως ζητήσαμε δυναμικά και είναι προς τον κύριο Γαλουζή το θέμα της σχολής και του δίνω συγχαρητήρια, έπρεπε δυναμικά να ασχοληθεί με το θέμα του ΦΠΑ. Και εγώ πιστεύω πια η Δημαρχία, γιατί δεν ξέρω ο χρόνος μας πόσο είναι. Τελειώνουμε τώρα, ναι. Ναι, τελειώνουμε. Πρέπει η Δημαρχία αυτή, και αυτός είναι ο σκοπός μου, να ασχοληθεί πια με τον άνθρωπο. Πρέπει να ασχοληθεί με τον άνθρωπο. Ναι, μεν τα έργα, εγώ δεν σας είπα για έργα μεγάλα, γιατί τα λένε όλοι. Ναι, σίγουρα. Αυτό. Πρέπει να ασχοληθεί με τον άνθρωπο. Δηλαδή, το γραφείο του Δήμου πρέπει να υπάρχει ένα γραφείο που θα ασχολείται με τον άνθρωπο. Αυτή τη στιγμή έχουμε στην Κάλυμνο οι μισές οικογένειες είναι μόνο. Δηλαδή χωρισμένοι. Μονογονεϊκές. Μονογονεϊκές. Ναι, ασχολείται κανένας με αυτό το θέμα. Ναι. Τεράστια προβλήματα στα σπίτια της Κάλυμνο. Πρέπει να υπάρχει μια υπηρεσία στο Δήμο και να περνάνε τα θέματα, να ρίχνονται τα θέματα, να υπάρχει μια επιτροπή στο Δήμο. Αξιολογεί. Αξιολογεί τα θέματα που πέφτουν. Πρέπει η Δημαρχία, πάση θυσία, ο Διακομιχάλης είναι ιδανικός γι' αυτό, να ασχοληθεί με τον άνθρωπο πια. Με τον άνθρωπο. Και βάρδα η Δημαρχία αυτή για τις πέργολες που δεν είπαμε, εμένα το μαγαζί που είχα κάτω με εξουθένωσε οικονομικά. Έχω πληρώσει κοντά 8.000 ευρώ, τα μισά είναι χρεωμένα, πρόστιμα. Ο σκοπός της Δημαρχίας ήταν πώς να κλείσει την παραλιακή. Δεν ασχολήθηκε με τίποτα άλλο. Και εμένα μετράει το αποτέλεσμα. Τελικά το αποτέλεσμα από αυτή την ενασχόληση με τις πέργολες, ποιο ήτανε, τίποτα. Εγώ έκανα μια βόρτα στην παραλία, τίποτα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Καλά, ο κ. Διακομιχάλης είπε ότι θα επαναφέρει το παλιό καθεστώς. Και όχι μόνο δεν έχει γίνει τίποτα αυτή την πενταετία στις πέργολες, χειροτέρεψε η κατάσταση. Χειροτέρεψε η κατάσταση. Άρα. Και το μόνο που έμεινε ήταν τα πρόστιμα σε όλη την παραλιακή. Που ευτυχώς τώρα κάπως και εμένα εκεί που μου ανέβηκαν τα νεύρα ήταν ότι μια μέρα που βγαίνει ο κ. Γαλουζής και λέει, ο κ. Κουρουπλής έδωσε παράταση 2 χρόνια για τις πέργολες. Αλλά, με ένα ύφος περίεργο, τα πρόστιμα είναι πρόστιμα. Λέω τότε,
Εδώ χρειάζεται ο Γερούκα. Εντάξει, ένα λεπτάκι. Τώρα έχουμε και εθνικές όμως εκλογές, ναι, οπότε το θέμα καταλαβαίνετε. Δηλαδή, λύεται. Αφού λέω τώρα εδώ πρέπει να επέμβει ο Γερούκαλης. Δεν είναι, ας πούμε, φυσιολογικό ένας δημοτικός άρχοντας να ικανοποιείται για τα πρόστιμα της παραλιακής. Όχι, τώρα μην λέμε έτσι, όχι, δεν μπορεί. Κανένας δεν μπορεί να το δεχτεί κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί, ας πούμε. Δηλαδή να με διαλύει σε μένα, να με καταστρέψει οικονομικά και να χαίρεσαι. Γιατί τι παράπτωμα έκανα. Κανένας δεν μπορεί να χαρεί με κάτι τέτοιο. Αλίμονο στους συμπατριώτες. Άρα, κύριε Κορφιά, εδώ είναι η καμερά σας. Λοιπόν, το μήνυμά σας κλείνοντας. Εγώ λέω στον κόσμο, ας πούμε, να εμπιστευτεί για άλλη μια φορά τον Διακομιχάλη. Γιατί είδαμε, τους είδαμε όλους με σειρά. Υπάρχουν και ένα-δυο παιδιά καινούρια. Όλοι αυτό που μπορεί να κάνει ο Διακομιχάλης δεν μπορούν να το κάνουν άλλοι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κοντά στο δημότη, κοντά στον άνθρωπο. Και αν θυμάστε μια εποχή που έκαμε μια τριετία πριν από 10 χρόνια, από 5-6 χρόνια, που είχαμε πρόβλημα πάλι στην παραλιακή με τις ΔΕΗς, έβαλε πλάτη, βοήθησε τον κόσμο, είναι πολύ κοντά στο δημότη. Τα πειράματα τα οποία τα κάνουμε και στην πολιτική. Εδώ στην Καλλινό κάναμε και το πείραμα με τη Δημοτική Αρχή, κάναμε και το πείραμα με την πολιτική, με το ΣΥΡΙΖΑ. Είδαμε ότι τα πειράματα δεν οδηγούν πουθενά. Να επανέλθει η πολιτική στην κανονικότητα και να ψηφίσουν ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν τον τόπο. Και κυρία Εύη, σας συγχαίρω για την εκπομπή σας. Ευχαριστώ. Και θα πω κάτι που είπα και πριν 5 χρόνια. Είσαστε η μοναδική δημοσιογράφος που δεν ξέρω τι ψηφίζετε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ψηφίζετε. Και αυτό είναι ένα μεγάλο προσόν που έχετε, γιατί κάνετε τη δουλειά στη δημοσιογραφία και δεν παίρνετε μέρος με κανένα. Και εγώ ειλικρινά που έχω μια... Μ' αρέσουν να ασχολούμαι με τα πολιτικά, δεν μπορώ να καταλάβω. Σας σέβομαι και σας εκτιμώ όλους. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό προεκλογικό αγώνα, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ.